Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Μια νέα εκπομπή σήμερα, στην οποία θα μιλήσουμε για μερικά θέματα τα οποία προκύπτουν. Μια για το πολιτιστικά σκουπίδια των ομοφιλοφίλων και ένα άθλιο έργο γενικώς, το οποίο προβάλλεται με το μανδύα της τέχνης ως αριστούργημα και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βρίζει τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μερικοί είπαν ότι η αντίδραση δεν χρειαζόταν, λέει. Εμείς φρονούμε ότι όχι μόνο αυτή η αντίδραση έπρεπε, αλλά να σηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και να πάει εκεί. Διότι αν βρίζονται τα ιερά και τα όσια ενός λαού, ενώ απαγορεύεται να βρίζεται η μητέρα και ο πατέρας ενός ανθρώπου, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο γι' αυτό, αλλά πριν θα πούμε για τα αίτια αυτά της συμφοράς της οικονομικής που μας έχει βρει και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βγούμε. Κατά τον Θεότιδος κύριο Νικόλαο, αναγράφτηκε στον Ορθόδοξο τύπο το εξής. Γράφει, μέσα στη μεγάλη πολυμέτωπη κρίση της παρούσης περιόδου, ακούγεται έντονα η φωνή των κυβερνητών ότι για να επαναφέρουμε το ρυθμό της ζωής είναι αναγκαίο να αλλάξουμε νοοτροπία και να συμπεριφερόμεθα και να συμμορφωθούμε προς τους νόμους. Να εγκαταλείψουμε τη ραστόνη και να βάλουμε στη ζωή μας καινούργιο ξεκίνημα. Μετά, διακηρύττουν οι πολιτικοί, αλλά ποιο μοντέλο ανανεώσεως εννοούν, ερωτά. Να καταλήψουμε το κακό παρελθόν, αλλά σε ποιο πρότυπο ζωής να προσανατολιστούμε εκ νέου. Εάν είχαν στερνιστεί τις αρχές της εκκλησιαστικής ζωής, δεν θα υπήρχε, συνεχίζει ο Αρθροκράφος, ούτε θα υπήρχε κρίση, ούτε ανάγκη νέου προσανατολισμού. Γιατί η ζωή του Χριστού καθημερινά ανανεώνει τον άνθρωπο με τη μετάνοια και συνεχώς υπομνήσει την ανάγκη ανακαινήσεως. Και θεμέλιο της ζωής βάζει τον εαυτό του ο Κύριος. Οι κήρυγες της αλλαγής αυτού του είδους ούτε καν υποψιάζονται το νόημα της μετανοίας ως αλλαγής νοοτροπίας του ανθρώπου. Και υπακοή στον νόμο του Θεού δηλαδή. Τις εντολές. Πιστεύουν σε ανανέωση των συστημάτων, του τρόπου ζωής, της δομής της κοινωνίας και σε αρχές της Ευρώπης και της νέας εποχής. Δεν πιστεύουν στην ανανέωση των συνειδήσεων, γιατί αγνοούν ή υποτιμούν τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου και την ύπαρξη της ψυχής. Είναι φοβερό δηλαδή το γεγονός αυτό. Καταλήξαμε σε αυτό το άσχημο τέλος, διότι δεν αναγνωρίσαμε στον άνθρωπο ότι έχει ψυχή και ορίζεται αυτή η ψυχή από τον Θεό. Η Στρούχο τώρα λέει, θα καν χάσουν όταν ακούσουν τη σκέψη ότι η πολυκέφαλη αμαρτία βάζει σιδηρά δεσμά στην ψυχή. Η ανομία έφερε την αμαρτία και η αμαρτία την αποστασία. Και η αποστασία τα σημερινά δεινά. Χρειάζεται λοιπόν ο ελληνικός λαός εκ νέου τι, αλλαγή νοοτροπίας, δηλαδή μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Αυτή οι πολιτικοί είναι που έχουν φέρει τον κόσμο στον γκρεμό της καταστροφής με τις λανθασμένες επιλογές και πολιτικές, τις δημαγωγικές εξαγγελίες και τις ηλιστικές ιδεολογίες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεάνθρωπος άρχισε το κήρυγμά του με τη λέξη «Τι» μετανοείται, γιατί η μετάνοια είναι η αρχή και το θεμέλιο της αλλαγής. Και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Αθηναίους, είπε «Ο Θεός τανίν παραγγέλει τις ανθρώπους, πάση απανταχού μετανοήν». Πράξεις 17ο κεφάλαιο. Αυτός είναι ο δρόμος λοιπόν της εξόδου από τη συμφορά, όσο και αν θέλουμε να μιλάμε για βαλώματα, για εμβαλωματικές λύσεις. Αυτό είναι ακριβώς εκείνο το οποίο θα έπρεπε να μας καίει και να καταλάβουμε. Η ρίζα είναι η αμαρτία. Τώρα, θα κοιτάξουμε κάτι άλλο για την πίστη. Μια προφητεία και ένας ύμνος στην Ορθοδοξία
ήσαν τα λόγια του μεγάλου βυζαντινολόγου Στιν Ράνσιμαν από το BBC το 1994 κατά την απονομή τιμής του για την ελληνική κοινότητα του Λονδίνου, από την κοινότητα του Λονδίνου. Μεταξύ των άλλων τόνισε τα εξής ο Ράνσιμαν, μέγας ιστορικός σύγχρονος, αφού το 1994 έκανε διάλεξη. Κατά τον επόμενο αιώνα, η Ορθοδοξία θα επικρατήσει μεταξύ όλων των ιστορικών θρησκειών. Βέβαια, διότι όπως έχουμε πει και από εδώ, θα καταλάβει ο κόσμος τελικά τι τον εισφέρει να κάνει. Μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τις πληροφορίες που είναι τώρα, γίνεται ένας οριμαγδός πληροφοριών προς όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Οριμαγδός στην κυριολεξία, όρεξη να έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να διαβάζεις και να μαθαίνεις. Μέσα από το ίντερνετ, το διαδίκτυο δηλαδή. Η Ορθοδοξία διατηρεί τα στοιχεία της πίστεως, ενώ οι άλλες χριστιανικές ομολογίες έχουν καταπέσει σε ένα ξερό ορθολογισμό. Η Ορθοδοξία υπήρχε μέγα και ανεκτήμητο δώρο του Θεού. Υπήρξε. Λέει ο Ράνσιμαν, είναι θησαυρός, Εγγλέζος αυτός, αλλά Βυζαντινολόγος μέγας. Είναι θησαυρός και κυβωτός της αληθείας, κλείνει μέσα της όλο το μεγαλείο της θείας αποκάλυψης. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, η χρυσοκαμωμένη κυβωτός φύλασε τις πλάκες του νόμου και τις 10 εντολές του Θεού. Το θυμόμαστε αυτό από μικρή που μας λέγανε για τις 10 εντολές που τις φυλάει η Παλαιά Διαθήκη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό ξαναθυμίζει τώρα ο Ράνσιμαν στην ομιλία του, ότι κλείνει μέσα όλο το μεγαλείο της θείας αποκάλυψης. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, φύλασε τις 10 εντολές. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός φυλάσσει σαν ακίνητος φρουρός την αμόμητη πίστη του Ευαγγελίου και της Ιεράς Παράδοσης, που είναι καταχωρημένη στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Βλέπετε τι γίνεται εδώ, η Ορθοδοξία τι κρατάει. Και τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Μονάχα η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ο Ράνσιμαν, ο οποίος ήταν καθολικός και έγινε Ορθόδοξος, είναι η Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Η Παλαιά Εκκλησία δηλαδή. Οι άλλες είναι ομολογίες και όχι εκκλησίες. Άλλωστε, εμείς τις λέμε αιρέσεις βέβαια. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Όλες λοιπόν οι λεγόμενες εκκλησίες, συνεχίζει ο Στίβεν Ράνσιμαν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά χριστιανικές αιρέσεις. Α, το λέει και αυτός. Δηλαδή, σάπια παρακλάδια του χριστιανισμού. Προσέξτε, θα το καταλάβει ο κόσμος τώρα όταν τελειώσει αυτός, όχι αυτή η εποχή, όχι αυτός ο αιώνας, αλλά αυτά τα λίγα χρόνια που μένουν στην αρχή του αιώνα, όπου θα γίνουν οι μεγάλες ανακατατάξεις. Δηλαδή, τα σάπια κλαδιά του χριστιανισμού είναι αυτά που λένε καθολικισμός και προτεστανισμός κλπ. Καθώς διδάσκει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, συνεχίζει ο ίδιος άνθρωπος, οι πίστες είναι ψεύτικες. Τούτο κατάλαβα αληθινά, μόνο η πίστη των Ορθοδόξων είναι καλή και αγία. Να εφραίνεστε που είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να κλαίετε δια τους ασεβείς και αιρετικούς. Λέει, όπου περπατούν εις το σκότος. Και σχολιάζει ο αρθρογράφος, για να θυμηθούμε το σχετικό συνοδικό της 7ης Συνόδου Οικουμενικής, οι προφήτε όπως είδαν, οι Απόστολοι όπως δίδαξαν, η Εκκλησία όπως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η χάρις ως έλαμψεν, ούτω κηρύττω μεν. Η Ορθοδοξία δηλαδή έχει πίσω της τόσα πράγματα, έχει τις Οικουμενικές Συνόδους, τους Αποστόλους, τους Προφήτες κλπ. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων. Αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την Οικουμένη στήριξε. Μπροστά στα μεγάλα θέματα της πίστης δεν χωράει καμιά υποχώρηση και κανένα συμβιβασμός. Ου συγχωρεί συγκατάβασης εις τα της πίστεως, διακηρύττει ένας Αγιός μας και όχι μόνο ένας, αλλά κυρίως ο Μάρκος ο Ευγενικός. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και να θυμάμαστε ότι όποιος αρνείται τη θρησκεία του είναι εξωμότης. Όποιος αρνείται την πατρίδα του είναι προδότης. Και αυτές είναι δύο συνώνυμες λέξεις της εσχάτης, εσχήνης και ατίμωσης του ανθρώπου. Λοιπόν, η απάντηση ποια είναι? Πίστη μέχρι θανάτου. Μάλιστα. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί και τελεσφόροι. Και μακάρισε εκείνος που είναι ταπεινή στο πνεύμα, φτωχή στο πνεύμα δηλαδή, εκείνοι που είναι πραείς, εκείνοι που πεινάν τη δικαιοσύνη, οι ελεημονές οι οποίες μοιάζουν με τον Θεό και οι καθαροί στην καρδιά. Ένα από αυτά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει σε κάθε άνθρωπο από αυτές τις ιδιότητες.
Και κάτι άλλο που παρουσιάζει ο Ορθόδοξος τύπος, αρχίζοντας και λέει: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού». Εις την παρούσαν εποχήν, εις την εποχήν την εκ Θεού, από της εκ Θεού αποστασίας, ουδέν το παράδοξο να ακούγεται από φωνές υβριστικές εναντίον Αγίων προσώπων της Ορθόδοξου πίστεώς μας. Την αδικία, την βλαστημία, την κακότητα, την ανεσχυντία και την ανηθικότητα, τη γνωρίζει ο άνθρωπος παλαιότερα. Τη γνώρισε. Τη βλάστημη κακότητα, την ανηθικότητα. Αυτά τα πράγματα είναι παλαιά και μεμονωμένα γεγονότα στο στενό κύκλο της ανθρωπίνης κοινωνίας. Στην εποχή όμως της καυχήσεως της συγχρόνου τεχνολογίας, προσέξτε αυτό, του διαδικτύου και των λοιπόν μέσων ενημερώσεως, ο άνθρωπος πληροφορείται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τα πάντα και ιδιαίτερα όσα επηρεάζουν αρνητικά τη γνώμη του. Τούτο επιχειρείται προκειμένου να επικρατήσει σύγχυση, αυτό είναι ο φόβος του, αυτή είναι η φόβη του διαδικτύου, έτσι, να γίνει μια σύγχυση των πραγμάτων. Και διάρρηξη του ιστού του κοινωνικού, της υγιούς ειδικής πνευματικής κοινωνίας, ώστε ο άνθρωπος να καταστεί ευάλωτος στα σχήρα των αντιχρίστων ανθρώπων της νέας εποχής. Αλλάζουν δηλαδή νόμους και καταστάσεις, αλλάζουν ημερολόγια και θεωρίες και ιστορία, ούτως ώστε να υπέρθει σύγχυση και να πέσει ο άνθρωπος στα χέρια της νέας εποχής, η οποία όπως έχουμε πει είναι τα βαθέα του σατανά, έτσι. Η νέα εποχή μιλάει για μετασάρκωση, μιλάει για αυτοσωτηρία, μιλάει για βουδισμό, για πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε επαναφέρει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Σήμερα το σοβαρότερο εμπόδιο για την αθεία, αυτή την άθεο παγκοσμιοποίηση, αποτελεί η ορθόδοξο πίστη, το μεγαλύτερο εμπόδιο δηλαδή της νέας εποχής. Αυτή την εχθρότητα και ανέντιμη κακότητα εκφράζουν οργανωμένα ή μεμονωμένα άτομα της νέας εποχής, διεστραμμένα στη διάνοια από την επενέργεια του εχθρού του Θεού, του διαβόλου, του τέστην, του αντιχρίστου και του αντιχρίστου θα λέγαμε. Εντός αυτού του θλιβερού φαινομένου της απαξιώσεως και του εμπαιγμού παντός υγιούς και ηθικού στοιχείου της κοινωνίας, προστίθεται και ευλαστήμιες και κοιμημένων προσώπων, Αγίων της Ορθοδόξου της Πίστεως και της Εκκλησίας μας. Τούτο συμβαίνει και σήμερα. Για το σεβαστό και μακαριστό γέροντα Παΐσιο με την εμετική εικόνα που δημιούργησαν στην ιστοσελίδα του διαδικτύου ίντερνετ, εμπνεύσεως του διαβόλου, γέροντας Παστίτσιος τον είπαν, Έντερ Παστίτσιους. Προξενεί ενόχληση η ήδη προετοιμαζομένη εκ της Εκκλησίας αγιοποίηση του γέροντος Παΐσιου, η οποία αποτελεί έκφραση επιθυμίας του πιστού λαού του Θεού. Εδώ να πούμε κάτι συμπληρωματικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτός που το έκανε αυτό, τιμωρήθηκε. Δικάστηκε και δεν ξέρω αν μπήκε και φυλακή. Αυτός που έγραψε ο γέροντας Παστίτσιος, λέει. Προσπαθώντας να γελιοποιήσει τον πατέρα Παΐσιο, τον οποίον η συνείδηση του ελληνικού λαού τον έχει αναγκαλιάσει πέρα για πέρα, έτσι να το ξέρουμε αυτό. Και το Άγιον Όρος και η Εκκλησία της Ελλάδος και οι πιστοί λαός και κλήρος έχουν κατοχυρώσει στη συνείδησή τους την ιερότητα του προσώπου αυτού του πατρός Παϊσίου, του γέροντος Πορφυρίου, του πατέρα Ιακώβου Τσαλίκη και άλλων, οι οποίοι σύνθεο θα ανακηρυχθούν και άγιοι της Εκκλησίας μας σιγά σιγά με τον καιρό. Και τώρα κάτι καταπληκτικό βρήκαμε, ομολογία παπικού καρδιναλίου. Προσέξτε, ο παπισμός λέει ο ίδιος καταραίει. Μεγάλο πρόσωπο, υψηλό στην κορυφή της ιεραρχίας του παπισμού. Στο ιστολόγιο InGR δημοσιεύτηκε συνέντευξη του παπικού καρδιναλίου και αρχιεπισκόπου του Μιλάνου, Κάρλο Μαρία Μαρτίνι. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου, έτσι. Η οποία δόθηκε τον περασμένο μήνα, μια ημέρα πριν το θάνατό του, στην ιταλική εφημερίδα Comera della Sera. Corriere della Sera, συγγνώμη. Χρειαζόμαστε γυαλιά. Ο εν λόγω καρδινάλιος, λογιζόταν ως επιφανής κληρικός της παπικής εκκλησίας και γι' αυτό το λόγο στη συνέντευξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο παπικός καρδινάλιος τόμπησε να πει πικρές αλήθειες για την κατάσταση και την πορεία της συγχρόνου εκκλησίας του παπισμού, εντός εισαγωγικών όλα αυτά, εκκλησία. Επισήμανε με στόμφο
τη ραγδαία απομάκρυνση και την αποκοπή της παπικής εκκλησίας από το λαό. Είναι αποκομμένη από το λαό η παπική εκκλησία και ο κόσμος το έχει καταλάβει. Των απαρχαιωμένων και αναχρονιστικών θεσμών της, η εκκλησία τόνισε, είναι 200 χρόνια πίσω από την εποχή της. Η κουλτούρα μας έχει παλιώσει, οι εκκλησίες είναι άδειες, η γραφειοκρατία αυξάνεται και οι τελετές και τα άμφια μας είναι πομπόδι. Αναφέρεται επίσης το φλέγον ζήτημα του διαζυγίου. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα άμφια και αυτά, ας ήταν πομπόδι τα άμφια και ας υπήρχε αληθινή εκκλησία. Αναφέρεται επίσης το φλέγον ζήτημα του διαζυγίου, το οποίο αρνείται πεισματικά να εγκρίνει το Βατικανό παρά τις διαφορετικές απόψεις της Καινής Διαθήκης και της αδιέρθρωσης της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ίσως παραλείπει να πει ότι υπάρχουν αιρετικές δοξασίες μες στον παπισμό. Δεν θα τολμούσε να το πει αυτό, γιατί αμέσως θα τον επάβανε. Τώρα είναι μακαριστός βέβαια αυτός ο κληρικός και η συνέντευξή του έχει βαρύνουσα σημασία. Θα μπορούσε να υπάρχει μια αυτοσυνειδησία και αφύπνιση για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εμείς θα προσθέταμε, λέει ο αρθρογράφος τώρα πια, σχολιάζει τον Μαρτίνι, τον Κάρλο Μαρία Μαρτίνι, αρχιεπίσκοπο του Μιλάνου, ο οποίος επισήμανε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, πως ο παπισμός, λέει ο αρθρογράφος, δεν βρίσκεται 200 χρόνια πίσω από την εποχή μας, αλλά περισσότερο από 1000, αφού αποκόπηκε από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μιλάει για την εποχή του σχίσματος. Και απετέλεσε πια αιρετική ομάδα, υιοθετώντας πληθώρα πλανών και κακοδοξιών. Δεν έχουμε δυστυχώς ελπίδες για αυτοσυνειδησία των ηθινών της Αγίας εντός εισαγωγικών έδρας, διότι συνεχίζουν ακάθεκτοι και φορούνται από εωσφορικό εγωισμό, αδιαφορώντας για την όντως εμφανή κατάρρευση της παπικής εκκλησίας. Βλέπετε πως ούτε ο καταιγισμός των ατέλειωτων αποκαλύψεων παιδαραστίας των παπικών κληρικών δεν πτώνουν το Βατικανό, το οποίο σφυρίζει αδιάφορα, αποζημιώνοντας με εκατομμύρια δολάρια τα θύματα. Αν είναι δυνατόν τώρα να λέγονται και να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζουμε. Τη σημασία της αρετής κατά τις αρχαίους Έλληνες, την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας. Από τις χριστιανικές αρετές, ο Απόστολος Παύλος μας λέγει σε ένα άρθρο του ο Ηλίας, κύριος Ηλίας Μπάκου, θεολόγος και φιλόλογος, από τις χριστιανικές αρετές ο Απόστολος Παύλος επιλέγει και προβάλλει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και θέτει πάνω από όλες τις αρετές την αγάπη ως καινή εντολή, της οποίας τον ύμνον έχει συνθέσει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Καταπληκτικός ύμνος προς την αγάπη του Αποστολού Παύλου προς Κορινθίους επιστολή και υπάρχει στον Ισθμό σε διάφορες γλώσσες αυτό το κομμάτι που έχει ο Απόστολος Παύλος που λέει αγάπη ουφυσιείου, ζητείτε αυτή σου, περπερεύεται η αγάπη, πάντοτε τα πάντα συγχωρεί κλπ. Όλο αυτό το ύμνο της αγάπης, το οποίο μερικοί από τους χριστιανούς τον ξέρουν και απ' έξω, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει εκεί, στον Ισθμό της Κορίνθου, όποτε πάτε, να το ζητήσετε, να το δείτε. Και έτσι, η θεωρητική γνώση των αρετών δεν είναι αρκετή για τον χριστιανό και ο Κύριος τονίζει τη σημασία της ενεργού και εμπράκτου αρετής, διότι λέει, όχι καθένας ο οποίος μου λέει Κύριε, Κύριε, θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά αυτός ο οποίος εφαρμόζει τις εντολές μου. Δηλαδή αυτά που λέω δεν τα λέει μόνο, αλλά τα κάνει και πράξη. Αρετή χωρίς Θεό, έτσι και στην Καινή είναι ακατανόητος, αρετή χωρίς Χριστόν. Χωρίς τον ζήν κατά Χριστόν, στο πρόσωπο του οποίου κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Απομακρυνθήκαν λοιπόν από το Θεό, απομακρυνθήκαμε από το Θεό και πάθαμε όλα αυτά που πάθαμε, αγαπητοί φίλοι. Η αρετή λοιπόν κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος στην ομιλία του προς τους νέους, όπως αν εξελίνων ωφελεί το λόγον, λέγει, δεν απέρριψε την αρχαία Ελλάδα ο Μεγάλος Βασίλειος, αλλά πήρε τα καλύτερα στοιχεία της αρχαίας Ελλάδος και τα ενσωμάτωσε στις ομιλίες του και στον χριστιανισμό. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες, κάποιοι από αυτούς, ήταν προχριστιανοί κατά τη συνείδησή τους, προάγγελοι του χριστιανισμού. Ας το προσέξουμε αυτό. Ίσως περισσότερο για τους Εβραίους. Λοιπόν, λίγοι ήταν οι Εβραίοι προφήτες οι οποίοι ήταν προχριστιανοί
με το Άγιο Πνεύμα του Θεού καλά, σωστοί. Οι περισσότεροι ήταν προφητοκτόνοι και το λέει και ο Κύριος ότι σκοτώνεται, λέει, τους προφήτες, έτσι. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος προς τους νέους, οι οποίοι θα ωφελούνται και από την αρχαία Ελλάδα, η οποία έχει την ποίηση του Ομήρου και είναι αρετής εστί έπαινος, η ποίηση του Ομήρου, και συμπληρώνει σε έργο του περί της αρετής με τα εξής χαρακτηριστικά για την αρετή. Έχουμε λάβει εκ των προτέρων από το Θεό τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσουμε τις εντολές του, οι οποίες δόθηκαν σε εμάς από Αυτόν. Με τις δυνάμεις αυτές, όταν μεν ενεργούμε ορθώς και με τον αρμόζοντα τρόπο, επιτυγχάνουμε πλήρως με ευσέβεια την ενάρετη ζωή. Όταν δεν κάνουμε κακή χρήση της ενεργίας αυτής, παρασυρώμαστε προς την αμαρτία, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτό είναι το σύνορο και ορόσημο της κακίας, δηλαδή η κακή και αντίθετη προς την εντολή του Θεού χρήση εκείνων τα οποία μας έχουν δοθεί από το Θεό σε εμάς προς επιτέλεση του αγαθού. Δηλαδή, αν παίρνουμε εμείς τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός και τα εφαρμόζουμε, τι είμαστε, άνθρωποι του διαβόλου, δεν είμαστε. Εξάλλου, τα σύνορα, το ορόσημο της αρετής την οποία ζητεί ο Θεός, είναι σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου χρήση αυτών από αγαθή συνείδηση. Συμπερασματικά, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η αρετή δεν σημαίνει άρνηση των διαφόρων αγαθών, αλλά καλή χρήση αυτών. Και τα αγαθά τα πνευματικά, τα σωστά πνευματικά αγαθά. Δηλαδή, θέλω να πω, αν το επεκτείνουμε, και μια καλή ταινία, η οποία έχει ανθρωπιστικά, θεανθρώπινα έτσι στοιχεία μέσα, και από το Ευαγγέλιο, από τους νόμους του Ευαγγελίου, μια τέτοια ταινία, θα ήταν καλή ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος να τη δει αυτή την ταινία. Υπάρχουν ταινίες καλές. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν επιλογή των καλών και των κακών αγαθών. Όλα είναι για τους ανθρώπους, αλλά όλα δεν συμφέρουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι δεν είναι? Όλα μου επιτρέπονται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Και το καλό και το κακό. Αλλά δεν με συμφέρει να κάνω το κακό, έτσι. Γιατί μακροπρόθεσμο θα τιμωρηθώ από τον εαυτό μου, τη συνείδησή μου και τον Θεό και τους ανθρώπους. Σε ομιλία του προς τους Αγίους Αθλητάς του Σωτήρος γράφει: «Μη μισόμεθα τον ακατάπαστον αυτών δρόμων, τη ζέουσαν προθυμίαν, της εγκρατείας την κατεδίαν, της σοφροσύνης των αγιασμών, της υπομονής τη γενναιότητα, της μακροθυμίας την ανοχήν». Όλα αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να πετύχει κάτι ψηλό στη ζωή του. Και των ίκτων της ποιότητος το ατάραχον, του ζήλου την θερμότητα, της αγάπης το ανυπόκριτον, της ταπεινοφροσύνης το ύφος, της ακτιμοσύνης το απέριτον, την ανδρείαν, τη χριστότητα, την επίοικια. Οι πατέρες της Εκκλησίας, συνεχίζει, δεν αγνοούν τις απόψεις των Ελλήνων για την αρετή. Σε πολλές περιπτώσεις προσλαμβάνουν τους λόγους και τις αρετές αυτές και τις τιμούν, εκφράζοντας πολλές φορές με θαυμασμό. Εκφράζονται. Και ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν επαινεί τον Όμηρο, γιατί στο νησί των Φεάκων παρουσιάζει ναυαγό τον Οδυσσέα αρετή αντί ματίων και κοσμημένων. Αντί για ρούχα φορούσε την αρετή. Η ελληνόφωνος Ορθόδοξη Ανατολική Θεολογία δεν αδείξε στο σύνολό της την προσφορά της αρχαίας Ελλάδος, που λένε μερικοί ότι καταστρέψαμε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Λάθος αυτό. Κανένας δεν κατέστρεψε τον αρχαιολογικό πολιτισμό, παρά εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν μυαλό να καταλάβουν. Λοιπόν, οι πατέρες ετώνησαν την αρετή και υπογράμμισαν τις προσυδειάζουσες για τους μοναχούς αρετές, όπως είναι η πτωχία, ή όχι η πτωχία, πνευματική, η πτωχία πνευματική υπό τον όρο ότι υπάρχει ταπεινοφροσύνη, αλλά η πτωχία η υλική, έτσι, δεν πρέπει ο μοναχός να έχει τίποτα δικό του, αλλά το κοινό, αυτό που παρουσιάζει σαν το μοναστήρι, σαν για όλους, έτσι, είναι η πρώτη κοινοκτημοσύνη. Τα μοναστήρια εφαρμόζουν κατά κάποιον τρόπο, πολύ πλησίων είναι των πρώτων χριστιανικών κοινωνιών, της πρώτης χριστιανικής κοινωνίας στα Ιεροσόλυμα, που τα είχαν όλα κοινά, λέει. Διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων και θα δείτε εκεί, που λέει ότι ο Πέτρος επέπληξε κάποιους οι οποίοι έφεραν χρήματα, αλλά προσποιήθηκαν ότι είναι ολόκληρα, δεν ήταν ολόκληρα αυτά που έφεραν από την πώληση ενός κτήματος, και τους είπε ότι θέλετε να κοροϊδέψετε το Άγιο Πνεύμα με αυτό που κάνετε. Τους τιμώρησε πολύ αυστηρά.
τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Η κοινοκτημοσύνη λοιπόν είναι αρετή των μοναχών. Να μην έχουν δικό τους χρήμα, αλλά μόνο από το μοναστήρι να παίρνουν ό,τι τους χρειάζεται. Την πτωχία λοιπόν, την Παρθενία, και οι αρχαίοι την ύμνησαν πάρα πολύ, διότι ήξεραν ότι οι γυναίκες, αν δεν είναι παρθένες, δεν έχουν καλή γονιμότητα και δεν κάνουν υγιή παιδιά, όταν είναι πολύ χρησιμοποιημένες οι γυναίκες αυτές. Πρέπει να είναι παρθένες για να γεννήσουν σωστά. Σε πολλά αρχαία έτσι, ρητά και εγχειρίδια και λοιπά, και βιβλία των αρχαίων, το βλέπουμε αυτό, ότι τιμούσαν την Παρθενία οι αρχαίοι, ως σόφρονες άνθρωποι. Και ο Παρθενώνας είναι ένα τέτοιο μνημείο υπέρ της Παρθενίας. Ο Παρθενών, γι' αυτό λέγεται Παρθενώνας, έτσι, τιμούσαν την Παρθενία. Το ρότερο δηλαδή και υψηλότερο μνημείο της αρχαιότητας που είναι ο Παρθενώνας, είναι αφιερωμένο στην Παρθενία. Και τέλος, η υπακοή, η φιλοπτωχία και η ελεημοσύνη τέθη πάνω από όλες τις αρετές, αλλά κορυφή όλων η αγάπη. Αυτή που ύμνησε και ο Απόστολος Παύλος. Και το ξέρουμε βέβαια ότι ο Θεός αγάπη εστί, όπως είπε και ο Απόστολος Ιωάννης. Ο Θεός είναι λοιπόν αγάπη. Η κορυφαία ιδιότητα που ταυτίζεται με το όνομα Θεός είναι αυτή. Ου γαρ αρκή διαμόνιν αρετήν παραστήσα το Θεό, βήματι του Χριστού, παρησίαση μας, αλλά με τα πολύ σημείν δι και επικύλης και παντοδαπής και πάσης αυτής της αρετής. Η παντελής αρετή κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος κατά τον Μάρκο τον Ερημίτη, πάσης αρετής κατάρχη, είναι αρχηγός ο Θεός. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση αρετής κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας είναι αφενός μια ελευθερία του ετόμου, αφετέρου δε, ή ανθρώπινη προαίρεση. Η προαίρεση. Τώρα τέθη το ερώτημα, στην Αγία, η Αγία Γραφή είναι ανώτερη ή τα θαύματα? Γιατί λένε μερικοί, αν έρθει ο Θεός κάτω, θα τον πιστέψουμε. Αν έρθει κάποιος από τους πεθαμένους, ο πατέρας μου που έχει πεθάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ κλπ. Και τον εδώ μετά από 10-20 χρόνια που είναι πεθαμένος, θα πιστέψω. Είναι μύθος αυτό, γιατί αν θυμηθούμε εκεί στο Ευαγγέλιο, λέει στον, ο Αβραάμ μάλλον, λέει στον πλούσιο ο οποίος κολλάστηκε, και αν έρθουν, λέει, πεθαμένοι από τον άλλο κόσμο, δεν θα τους πιστέψουν, όταν θα φύγει η πρώτη εντύπωση, λέει, πάλι θα ξαναγυρίσουν στα ίδια, στην αθεία τους. Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή είναι ανώτερη από τα θαύματα. Και εκεί πέρα λέει, του λέει ακόμα το εξής, ότι έχουν τους προφήτας και τον Μωυσή για να πιστέψουν στο Θεό και να πιστέψουν την αλήθεια του Θεού. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος από τους πεθαμένους για να τον πιστέψουν. Και απόδειξη έχουμε από τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν στους Εβραίους και τους έλεγε ότι τον ανέστησε ο Χριστός, και στο τέλος θέλανε να τον σκοτώσουν. Κάποιοι, υπάρχει σοβαρός λόγος δηλαδή, τον άνθρωπο ο οποίος μαρτυρεί ότι εγώ ήμουν νεκρός και ήρθα σε αυτόν τον κόσμο πάλι για να πω ότι είδα, να φωνευθεί αυτός ο άνθρωπος. Από εκείνος που δεν του συμφέρει, να τονιστεί αυτή η αλήθεια της Αναστάσεως. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι ανώτερη από τα θαύματα. Αν δεν πιστέψουν στο Μωυσή, ούτε νεκρός δεν αναστηθεί, δεν θα πιστέψουν. Σαστε τόσο βραδικίνητοι, ώστε όπως οι Ιουδαίοι είδαν να ασχίζονται το καταπέτασμα του ναού. Στη Σταύρωση του Χριστού δεν είδαν να ασχίζεται το καταπέτασμα του ναού στα δύο. Δεν είναι τις πέτρες να ασχίζονται, να σκάνε οι πέτρες. Δεν ήταν το σεισμό που ταρακώνησε όλη την Ιερουσαλήμ και άλλες πλησίων περιοχές. Δεν είδανε τον ήλιο που σκοτίνιασε. Δεν τα είδαν αυτά. Δεν είδανε που άνοιξαν μνημεία και βγήκαν μετά την Ανάσταση του Χριστού και πολλοί από τα μνημεία τους και πήγαν και μίλησαν με τους συγγενείς τους. Αυτά τα είδαν οι Ιουδαίοι. Αλλά πούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Δεν επίστησαν ούτε ακόμα από αυτά τα σημεία τα μεγάλα που σύστηκε ολόκληρο το σύμπαν και ο Χριστός αναστήθηκε και αναλύθηκε στους ουρανούς και οι Ιουδαίοι το βιολί και το βιολάκι τους. Και μέχρι σήμερα απιστούν, έτσι. Παρόλα αυτά τα πράγματα που είναι ιστορικά αποδεδειγμένα, απιστούν. Αλλά θα έρθει η στιγμή
που και αυτοί θα πιστέψουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και οι προφητείες δικές μας, θα πιστέψουν στον Θεό. Στον Χριστό δηλαδή. Αυτά αγαπητοί φίλοι για σήμερα, να μην κουράσουμε περισσότερο. Διαβάσαμε την ομολογία ενός καρδιναλίου. Διαβάσαμε τι άλλο. Τον εμπαιγμό και την βλαστημία, όχι μόνο του πατέρα Παϊσίου, αλλά αργότερα κλιμακώθηκε και έγινε και βλαστήμια κατά του Ιησού Χριστού. Γιατί φέρανε ένα έργο, κάποιος ομοφυλόφιλος Αμερικανός, και ονόμασε Γεσουά, που θα πει Ιησούς, τον πρωταγωνιστή του έργου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ομοφυλόφιλες σχέσεις με τους 12, λέει, μαθητές. Έβαλε δηλαδή πράγματα ανώσια στο στόμα του αυτός ο άνθρωπος και το έργο αυτό καλώς κατέβηκε μετά από διαμαρτυρίες πιστών Ορθοδόξων που θα έπρεπε όλος ο λαός να πάει εκεί και να μην αφήσει κανένα να μην σε αφήσει την παράσταση αυτή. Διότι δεν νοείται ελευθερία τέχνης να σου βρίζω το ιερό και τα όσια. Κάπου στα παντάκια αυτή η ελευθερία της τέχνης. Δεν μπορώ να πάρω τον πατέρα και τη μάνα του καθενός και αν τον επειδή είναι τέχνη δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν, ανώσια πράγματα σε ιερά πρόσωπα όπως είναι οι γονείς, ο Θεός, ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, αυτό απαγορεύεται και από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λοιπόν απαγορεύει, έπρεπε η αστυνομία, ο εισαγγελέας να πάει αυταπάγγελτα, δίχως να γίνει διαμαρτυρία καμία. Αν υπήρχε εισαγγελέας που ήταν παλικάρι και Έλληνας και Χριστιανός, έπρεπε να πάει και να πει stop, τελείωσε, θα πάτε μέσα, διότι αυτό είναι απαράδεκτο από το Σύνταγμα και από τους νόμους της πατρίδος μας. Ανήκουν στα πράγματα. Αν είχαν γίνει αυτά παλιά, τους είχαν κρεμάσει, τέλος πάντων. Είναι μια κοινωνία ανοχής. Οίκος αντοχής έχει γίνει αυτή η κοινωνία. Οίκος αντοχής. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Συγχωρέστε μας. Αν θίξαμε πρόσωπα και πράγματα, νομίζουμε πράττουμε το παθήκον μας λέγοντας αυτά τα πράγματα που δεν θέλαμε να στεναχωρήσουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι, αν το σκεφτούμε καλά, να λείψει η υποκρισία αυτή, η κοινωνική υποκρισία και να δούμε τα πράγματα κατάματα. Και όπως είπε και εδώ ο αγαπητός εδώ Άγιος της Εκκλησίας μας, όταν ξεφεύγεις από το Θεό πέφτεις στην αμαρτία και από την αμαρτία πέφτεις σε όλες τις άλλες καταστάσεις όπως είναι η σημερινή παραδείγματος χάρη στην ανέχεια, την πτώχευση και όλα αυτά τα οποία παθαίνουμε σήμερα. Ας πάρουμε λοιπόν απόφαση να ξαναγυρίσουμε στον δρόμο το χριστιανικό και τότε θα φτιάξουν όλα. Να είστε βέβαια 100% ότι θα φτιάξουν όλα τότε. Αλλά μέχρι τότε να είστε καλά. Πάντοτε και να μην ξεχνάτε ότι είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Χαίρετε.